Δυνατό φιλικό που στην περίοδο που διανύουμε τώρα η ομάδα έπρεπε να δείξει κάποια στοιχεία. Στα προηγούμενα φιλικά δεν είχαμε τόσο καλά αποτελέσματα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει και το σκορ. Πειραματιζόμαστε σε συστήματα που θα κάναμε. Σήμερα τα παιδιά ανταποκριθήκαν σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που ήταν μεγαλύτερη κατηγορία από εμάς. Τα πήγανε πάρα πολύ καλά και εφαρμόσανε πολλά πράγματα από αυτά που προσπαθούμε να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο. Και έτσι αυτή η εμφάνιση μας δίνει την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ισχυρό σύνολο του χρόνου για την κατηγορία μας. Ο στόχος στην ΕΠΣΑ ποιος είναι? Ο στόχος μας είναι να σωθούμε όσο δυνατόν πιο εύκολα. Έχουμε την εμπειρία και πριν 2 χρόνια του Αλφα τοπικού. Δεν θέλουμε να περάσουμε τα ίδια και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Μια κουβέντα για το γεγονός ότι χρησιμοποιήσατε πολλά νέα παιδιά. Ποια είναι αυτή η φιλοσοφία της ομάδας? Τα νέα παιδιά στην ομάδα μας είναι εδώ και χρόνια. Επειδή από τις ακαδημίες έχουμε παράγει πολλά παιδιά τα οποία βοηθάνε την ομάδα. Και είναι και ο βασικός κορμός της ομάδας. Εξάλλου αυτή τη φιλοσοφία μας από την αρχή να χτίσουμε μια ομάδα με δικά μας παιδιά και πάνω σε αυτά να στηριχτούμε. Για μας δηλαδή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Παίζουμε πάντα με 5-6 μικρούς, όπως λένε ότι είναι μικροί, γιατί δεν είναι μικρός ένας ποδοσφαιριστής 20 και 19 χρονών. Αυτοί πρέπει να παίζουν, ανταποκρίνουν τα παιδιά και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Και ένα σχόλιο για τον όμιλο στον οποίο έχετε πέσει. Το θεωρείτε εύκολο, δύσκολο? Κανένας όμιλος, κανένα πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο από την αρχή ή δύσκολο. Όλα αυτά θα γίνουν στη διάρκεια της χρονιάς, πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς κατά πρώτον τις υπόλοιπες ομάδες. Αν τώρα, βλέποντας πως είναι ο πρώτος που έχουν μπει πολλά ιστορικά σωματεία μέσα με βλέψεις για πρωταγωνισμό, σίγουρα είναι πιο δυνατός ο όμιλος. Ο δικός μας όμιλος θα έλεγα ότι είναι βατός και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τις επιδιώξεις μας.